Επειδή παρατηρώ ότι περισσότεροι ασχολούνται με το κινητό, κάνουν το edit από εκεί, κάνουν το thumbnail από εκεί κτλ. Αποφάσισα λοιπόν να σου δείξω σήμερα πώς να κάνεις ένα καλό edit μέσω του κινητού εύκολα και γρήγορα. Γεια σου λοιπόν, είσαι στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο ονομάζεται Mikey's Tube και είσαι και στο νέο μου βίντεο, οπότε θα ήθελα να μου κάνεις μια εγγραφούλα, να μου πατήσεις και την καμπανίτσα για να ενημερώνεις και για τα νέα βίντεο και γενικά να είσαι ένας ενεργός συνδρομητής. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσεις λοιπόν λέγεται Power Director και το οποίο είναι εδώ πέρα, εγώ το έχω εγκατεστημένο ήδη. Για να το βρεις, πολύ απλά θα μπεις μέσα στο Play Store το δικό σου, θα πας στην αρχική σελίδα και στην αναζήτηση θα γράψεις Power και θα στο βγάλει κατευθείαν και θα το κάνεις εγκατάσταση. Εδώ λοιπόν μπήκαμε και λίγο μέσα στο πρόγραμμα για να σας δείξω λίγο πώς δουλεύει για να μπορέσετε να κάνετε κι εσείς τα edit όσοι χειρίζεστε το κινητό. Λοιπόν, τα βήματα είναι απλά. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε το βίντεο που θέλουμε, πατώντας εδώ. Εδώ βέβαια θα το ονομάσεις όπως θέλεις, θα βάλεις και τις διαστάσεις σου, εγώ τα έχω 16x9. Θα πατήσουμε OK. Και εδώ πέρα τώρα είμαστε μέσα όπου θα βρούμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, εγώ έβγαλα έτσι ένα βιντεάκι μόνο και μόνο για να σας το δείξω. Το θέμα είναι ότι πρέπει και να το βρω. Να το. Πατάμε το συν και μπήκε. Τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι παίζει. Ένα subscribe, ένα like και ένα σχόλιο. Όπως ακούσατε, ένα subscribe, ένα like και ένα σχόλιο. Τα θέλουμε αυτά. Τώρα. Είσαι στην αρχή, ξέρω εγώ εδώ. Πρώτα απ' όλα θες να αλλάξεις το εφέ, πώς θα φαίνεται δηλαδή. Θα πας εδώ στο FX που έχει πάρα μα πάρα πολλά εφέ και μπορείς να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Εγώ θα βάλω ένα στην τύχη τώρα. Θα βάλω αυτό. Και βλέπετε Subscribe, πως ένα like και ένα σχόλιο. άλλαξε, όπα. Βγήκε. Edit πάλι, να ξαναμπούμε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά. Μετά π.χ. μπορεί να θέλεις να βάλεις και το τραγούδι σου. Θα πας εδώ, θα επιλέξεις το τραγούδι σου και θα το βάλεις. Εδώ μετά έχουμε το τίτλο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχει φατσούλες. Είναι πάρα πολλά, σας συνιστώ να το κατεβάσετε. Και επίσης είναι και πολύ εύκολο αν κάτσεις να το δουλέψεις. Και μετά εδώ πάμε, έχει και τις ρυθμίσεις. Κοιτάξτε τα. Και εδώ μετά πάμε στο Save Project. Και είναι Save. Αυτό ήταν το βιντεάκι λοιπόν. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, κάνε και ένα share το βίντεο για να το δουν και οι γνωστοί σου. Και αν είσαι καινούριος και με βλέπεις πρώτη φορά, πάτα την εγγραφή, το κουμπί της εγγραφής και πάτα και το κουμπί της καμπάνας για να δέχεσαι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω νέο βίντεο. Τώρα θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε να ανεβάσω και πώς γίνεται και ένα thumbnail που επίσης είναι πολύ σημαντικό για το κινητό και πάλι. Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας. Raindrops.